Σε ανερχόμενη δύναμη για το γυναικείο ποδόσφαιρο της Κρήτης εξελίσσεται το Candia Sport, καθώς στην παρθενική του παρουσία σε επίσημο πρωτάθλημα αυτό της Τρίτης Εθνικής οδεύει ολοταχώς προς τον τίτλο και την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Η Candia Women, σε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση που έγινε την περασμένη Κυριακή στην Δαμάστα, επικράτησαν με 2-0 του Χάλι Βαρύπετρου. Με αυτή τη νίκη, τα κορίτσια της Μαρίας Κουνάλη έκαναν το 4x4 και οδηγούν την κούρσα της βαθμολογίας στον κριτικό όμιλο με 12 βαθμούς, αφήνοντας στους 10 την Επισκοπή και τον Ποσειδώνα, που έχουν όμως 2 μάτς περισσότερα. Στο μάτς που έγινε στην Δαμάστα, ο Χάλης Βαρύπετρου ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη, οι Candia Women ανέβαζαν την απόδοσή τους και πήραν με 2 όμορφα γκολ την νίκη. Στο 55ο λεπτό, η Γιαλαμά με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο. Στη συνέχεια, η Γεμιστού, που με την είσοδό της στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε επιθετικά την ομάδα της, είχε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα γκολ και τελικά ήταν εκείνη που τα κατάφερε και σκόραρε το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης, με τα κορίτσια και την προπονήτριά τους Μαρία Κουνάλη μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας Χρήστο Καταρτζόγλου να πανηγυρίζουν, ενώ αφιέρωσαν το νέο τρίποντο σε δύο συμπαίκτριές τους που δεν αγωνίστηκαν, στην Έμι Χριστάκη και την Μαρία Χουμά. Ένα στόχο στην αρχή είχαμε βάλει να μπορέσουν τα παιδιά να παίξουν μέσα, να αρχίσουν να μαθαίνουν το ποδόσφαιρο και σιγά σιγά, αν έρχονται τα αποτελέσματα, ο στόχος είναι και η άνοδο. Να κρατήσουμε το αποτέλεσμα ώστε να βγούμε και κατηγορία. Αυτό βλέπουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας και αυτό φαίνεται και το έχουμε δείξει και μέσα στο γήπεδο. Συγχαίρω τα παιδιά, συγχαίρω όσους βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να βγούμε πρώτοι, να τελειώσουμε πρώτοι στο πρωτάθλημα και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί αυτό το επίτευγμα. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από όλη την ομάδα και από τη Μαρία την Κουνάλη. Εντάξει, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά το μάτς ήταν πάρα πολύ δυνατό και για τις δύο ομάδες και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα, δείξαμε τη δύναμή μας, δείξαμε γιατί μας αξίζει η πρώτη θέση και έτσι θα συνεχίσουμε. Οργανωμένα, με δύναμη, σαν οικογένεια, όλες μαζί, θα συνεχίσουμε την πορεία και γιατί όχι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Είναι ένα δύσκολο μάτς, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, φανήκαμε δυνατές, φανήκαμε ενωμένες. Δείξαμε ότι έχουμε κάνει τις προπονήσεις τον προηγούμενο καιρό και ελπίζω να πάνε έτσι και στην πορεία.